Στον αέρα εν μέσω κορονοϊού βρίσκονται 70 ηλικιωμένοι, οι οποίοι φιλοξενούνται σε δύο μη αδειοδοτημένες και κατάλληλες δομές στην Ιεράπετρα, τις οποίες διαχειρίζεται ο Σύλλογος Φίλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2002. Εδώ και 18 χρόνια ο Σύλλογος δεν διαθέτει τη σχετική άδεια λειτουργίας, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε σωρία παραβάσεων σε έκθεση αυτοψίας που διενεργήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτό υποστήριξε ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Γουλιδάκης, ο οποίος με έγγραφό του ζητά τη διακοπή της λειτουργίας των δύο δομών, διευκρινίζοντας ότι λόγω κορονοϊού επισπεύονται σχετικές διαδικασίες. Η απόφαση μας αυτή έχει ένα και μοναδικό κύριο άξονα. Ο άξονας αυτός είναι η διαφύλαξη δημόσιας υγείας αφενός και δευτερευόντως βέβαια, σαν δευτερεύοντας άξονας, η διακοπή της λειτουργίας αυτών των μη αδειοδοτημένων δομών φιλοξενίας στην πόλη της Ιεράπετρας, που είναι δύο. Θα πρέπει να σας πω ότι και στις δύο αυτές δομές που δεν αποτελούν πιστοποιημένους χώρους φιλοξενίας ηλικιωμένων, δεν τηρούνται σειρά προϋποθέσεων για την ασφαλή διαβίωση των φιλοξενουμένων. Την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης αναμένεται να ζητήσει ο Σύλλογος Φίλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας με τον πρόεδρό του να δηλώνει ότι ναι, μεν τα κτίρια στα οποία μεταφέρθηκαν από το 2016 ήταν ακατάλληλα, όμως ήταν μια προσωρινή λύση μέχρι την ανακατασκευή και επέκταση του Ορφανουδάκιου Γυροκομείου, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2020. Οι ηλικιωμένοι είναι ασφαλείς στις υπάρχουσες δομές όπου έχουν αυξηθεί τα μέτρα προστασίας, υποστηρίζει ο κύριος Μιαούλης. Οι αυτοψίες έγιναν τώρα, ας πούμε, που υπήρξε ο κορονοϊός. Ας πούμε, ήρθαν, ας πούμε, και κάναν μια αυτοψία. Είδαν ότι το κτίριο δεν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και ήταν ακατάλληλο. Αλλά αυτό το πράγμα το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε ότι έχουμε μεταστεγαστεί πρόχειρα για να γίνει, ας πούμε, η οικοδόμηση του νέου γυροκομείου. Ο κύριος Γουλιδάκης πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι ενέργησε ο άνθρωπος λόγω κορονοϊού, ενέργησε με αυτό το έγγραφο σε εμάς. Όπως ανέφερε ο κύριος Γουλιδάκης, μία από τις προτινόμενες λύσεις είναι οι ηλικιωμένοι να μεταφερθούν σε πιστοποιημένες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στο Λασίθι ή στην υπόλοιπη Κρήτη. Εάν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, με την ίδια θα έλεγα προσοχή και περίσκεψη, γνωρίζοντας και χειριζόμενος πολύ λεπτά θέματα προσωπικών δεδομένων, θα προχωρούσαμε στην αντιπεριφέρεια. Θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα με τη μετακίνηση των 70 ηλικιωμένων, εκ των οποίων οι 15 είναι κατάκητοι, υποστηρίζεται από τον Σύλλογο Φίλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει την αναστολή της επίμαχης απόφασης. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ περισσότερο ασφαλής εκεί που είναι παρά να γίνει η μετακίνηση.